ξέρετε το πόσο που καλείστε να πληρώσετε. Είναι 700 ευρώ. Πού να τα βρω, 4 χρόνια άνεργος είμαι. Τη σύσταση τοπικών επιτροπών αναπεριφέρεια, οι οποίες θα εξετάζουν τις περιπτώσεις των συμπολιτών μας που αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και ζητούν διακανονισμό, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός. Θα κάνουμε σύντομα τοπικές επιτροπές που θα εξετάζουμε ειδικές περιπτώσεις. Εκεί που είναι πραγματικό το πρόβλημα, θα βοηθήσουμε. Θα το δούμε συνολικά το ζήτημα. Εφόσον μιλάμε για προέκταση της πληρωμής μέσω των δόσεων, ναι. Εκτιμώ ότι θα βοηθήσει. Πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Εντάξει, αν ένας άνεργος ο οποίος έχει χάσει το εισόδημά του και έχει να πληρώσει το ρεύμα του, είναι ένα θέμα. Να ελέγξει τι ακριβώς η επιτροπή αυτή. Κατά πόσο κάθε πολίτης πράγματι βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση. Χρειάζεται έλεγχο σε αυτό. Και αν δηλαδή δεν βρίσκεται, θα πληρώνει το χαράτσι, αυτό είναι σωστό. Η ουσία είναι να φύγει το χαράτσι από τη ΔΕΗ. Τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Η εικόνα έξω από τα υποκαταστήματα της ΔΕΗ καθημερινά είναι ενδεικτική για το μέγεθος της οικονομικής δυσπραγίας του κόσμου. Οι ουρές μπροστά στα ταμεία των διακανονισμών είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές για την πληρωμή. Από τους 400.000 διακανονισμούς που έγιναν το 2011, το 2012 εκτοξεύθηκαν στους 700.000. Αύξηση 75%. Θα είναι μια ανάσα για σας. Μια ανάσα θα είναι, αλλά τα λεφτά που θα τα βρω. Αν δεν γίνεται για το θεαθήνε και γίνεται για κάποιο αστικό λόγο, ναι. Γιατί και εγώ ξέρω ότι πολλοί πολίτες έχουν παραπονεθεί, πολλοί έχουν κινηθεί δικαστικά για λάθος καταμετρήσεις, για εσφαλμένο ποσό, για ζημιά στις συσκευές τους και παρά τα αυτά δεν έχουν δικαιωθεί εξοδικαστικά. Οι τοπικές επιτροπές, οι διευκολύνσεις, οι περισσότερες δόσεις ήταν κάτι που επιβάλλονταν να γίνει εδώ και καιρό, μας είπε ο κόσμος που συναντήσαμε στα κεντρικά της ΔΕΗ. Το θέμα όμως είναι να υπάρξει ουσιαστική λύση και ανακούφιση για τις οικογένειες που έχασαν από τη μια στιγμή στην άλλη τη δουλειά τους και δεν έχουν πλέον καθόλου εισόδημα. Σε ποια επιτροπή να πάω εγώ όταν δεν έχω εισόδημα? Τι να υπογράψω, ποια δόση να βάλω υπογραφή, αφού δεν έχω εισόδημα, ρε παιδάκι μου. Έπρεπε να έχει καταργηθεί τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Έργο των τοπικών αυτών επιτροπών θα είναι να αποφαίνονται για τις διακοπές σύνδεσης που γίνονται για λήξη πρόθεσμα χρέη στη ΔΕΗ. Για το αν οφείλονται δηλαδή σε κακή τακτική των καταναλωτών ή αν οφείλονται πραγματικά σε αδυναμία πληρωμής.